During the Ottoman occupation, the Greek language had suffered a lot. If it wasn't for a few crazy Greek Orthodox priests daring to risk their lives and in many cases martyr, we might not be speaking Greek today in Greece. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι η πιο σπουδαία μορφή. Αν δεν υπήρχε αυτός, δεν ξέρουμε αν θα ήμασταν σήμερα ελεύθεροι, αν θα γινόταν η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι ιστορικοί αυτό μας λένε. Από την άλωση της πόλης 1453 μέχρι το 1680 που έχουμε τα πρώτα ανοιχτά δημόσια σχολεία ελληνικά, περνούν πάνω από 200 χρόνια. Η παιδεία ήταν σκοτεινή, εδιώχθη και γινόταν σε κρυφά σχολιά. Επίσης, και μετά το 1680 που ανοίγουν σχολεία στην Κοζάνη, στα Γιάννενα, στο Άγιον Όρος και πάλι ανοιγοκλίνουν ανάλογα με την βούληση του τοπικού Πασά. Ο Στίβεν Ράνσιμαν, Βρετανός Βυζαντινολόγος, ο αείμνηστος, λέει ότι όταν σταματούσε το φιλοδόρημα τον Μπαχτσίση, έκλεινε και το σχολείο και τα παιδιά κλέβοντας πήγαιναν στο σπίτι. Η Αγία Φιλοθέη Αθηναία, μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, γεννήθηκε το 1522. Συγχρόνως είμαστε σε μια εποχή που σε όλη την Ευρώπη η θέση της γυναίκας είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένη. Η Αγία Φιλοθέα αντιδρά σε αυτό και λέει δεν είναι δυνατόν να μην έχουν δικαίωμα και τα κορίτσια να μορφωθούν και ουσιαστικά είναι εκείνη που κάνει το πρώτο σχολείο για κοπέλες σε όλη την Ευρώπη και αυτό γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ελληνική γλώσσα. Θαυμάζουμε μέσα στο λόγο του ότι έλεγε κάτι φοβερό, ότι όποιος σταματήσει να μιλάει αρβανίτικα ή βλάχικα, να του πάρω στις αμαρτίες επάνω μου. Επέμενε πολύ στην ελληνική γλώσσα, διότι ήξερε ότι με την ελληνική γλώσσα διατηρείται και η πίστη και η αυτοσυνειδησία των Ελλήνων. Έλεγε στις γυναίκες να βγάλετε τα χρυσαφικά σας ό,τι έχετε, να τα δώσετε, να κάνουμε το σχολείο, να βρούμε και ένα δάσκαλο για να μαθαίνουν τα Ελληνόπολα ελληνικά. Έκτισα 200 σχολεία κοινά και 10 ανώτερα. Δηλαδή θα λέγαμε σήμερα 200 δημοτικά ή 10 γυμνάσια και λύκεια σήμερα. Όντως υπήρξε το κρυφό σχολείο, οι μαρτυρίες είναι πολλές, η ελληνική γλώσσα διατηρήθηκε κυρίως από τον κλήρο, κυρίως με τα βιβλία της Εκκλησίας, αυτά ήταν τα σχολικά βιβλία και έχουμε και πολύ νεότερες μαρτυρίες, ακόμη και ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, ο Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, που έγραψε απομνημονεύματα, λέει ότι στην διάρκεια που ήταν εκείνος παιδί, μιλούμε για τη διάρκεια των Ορλοφικών, που σφαγιάστηκε όλη η Πελοπόννησος λόγω της εξεγέρσεως των Ελλήνων, με τους Ρώσους αδερφούς Ορλόφ που τους είχαν εξεγείρει. Τότε λοιπόν γράφει ο Φωτάκος ότι την παιδεία την πήραν στα χέρια τους οι ιερείς και όλα εκείνα γίνονται εγκρυπτό, έτσι λέει ακριβώς λέει, κρυφά δια των φόβων των Τούρκων. Χωριά ολόκληρα εξισλαμίζονταν και αλλαξοπιστούσαν και πραγματικά αυτό τον πονούσε πάρα πολύ. Κατόρθωσε να σταματήσει αυτό το πράγμα και οι άνθρωποι να κρέμονται από τα χείλη του. Όταν λοιπόν τον κρεμάσανε, τότε τον βγάλανε από τα ράσα του και τον πετάξανε με μια μεγάλη πέτρα στο ποτάμι μέσα για να χαθεί το λείψανό του. Επί τρεις μέρες ψάχνανε να βρουν το λείψανο του Αγίου. Δεν το βρίσκανε. Ο παπάς του χωριού Παπαμάρκος με μια βαρκούλα μπήκε μέσα και έπλεε και βλέπει ξαφνικά το εξής θέαμα. Το λείψανο του Αγίου ορθό μέσα στο νερό. Για όλο αυτό τον λόγο λοιπόν, θέλανε οι Τούρκοι εδώ των Αθηνών με έναν τρόπο να τη βγάλουν από τη μέση. 2 προς 3 Οκτωβρίου, 5 Τούρκοι πηδάνε τη μάντρα του μοναστηριού, σταματάνε τη λειτουργία, παίρνουν την Αγία Φιλοθέη, τη δένουνε στο κολονάκι που υπάρχει μέσα στο ναό, τη χτυπάνε πάρα πολύ, μετά πάλι την παίρνουν και την δένουνε και στην κολόνα που βρίσκεται έξω από το ναό και πάλι και εκεί συνεχίζει το μαρτύριο της Αγίας Φιλοθέης. Οι μοναχές της παίρνουν το σώμα της, μεταφέρουν το πληγιασμένο σώμα της στην κρύπτη της Αγίας Φιλοθέης στη Φιλοθέη και μετά από 5 μήνες η Αγία Φιλοθέη υποκύπτει από τα τραύματα. Έχουμε μια αναφορά του Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Μελετίου Πηγά, ο οποίος ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρίας τον 16ο αιώνα. Εκείνος λοιπόν αναφέρει ότι υπήρξε απαγόρευση από τον Τούρκο Πασά, γιατί και η Αίγυπτος ήταν τουρκική Οθωμανική επαρχία, να μην μιλούν οι Έλληνες ελληνικά, με απειλή να τους κόψει τις γλώσσες. Και είδε στο παζάρι 30.000 κομμένες γλώσσες Ελλήνων. Ήταν μεγάλη ελληνική παροικία. Οι Έλληνες επέμειναν να μιλούν ελληνικά, τους έκοψαν τη γλώσσα για παραδειγματισμό.